είναι ένα ντέρμπι, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι όπως και όλα τα παιχνίδια στη Football League. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Άλλωστε αυτό το βλέπουμε σε κάθε αγωνιστική. Από τη στιγμή που όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά, εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στόχος μας είναι να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να επανέλθουμε στις νίκες. Πάντα κάθε εβδομάδα δουλεύουμε πάνω στον αντίπαλο. Δεν μπορεί να αφήνεις τίποτα στην τύχη. Κοιτάς τον τρόπο που αγωνίζει το αντίπαλο, το σκεπτικό του, τη τακτική του συμπεριφορά και αναλόγως πράττεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η δύναμή μας είναι ο κόσμος. Είναι ο 12ος παίκτης. Τον θέλουμε κοντά μας να υποστηρίξει αυτή την ομάδα. Να είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, έτσι ώστε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και να έρθουμε στο σημείο το επιθυμητό που θέλουμε. Έρχεται ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Ήρθε και το χανιωτικό ντέρμπι. Το ξέραμε πολύ καλά την ομάδα της Αμικός. Έχουμε παίξει και το φιλικό πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, οπότε δεν έχουμε μυστικά. Είναι ένα παιχνίδι που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια ότι θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα, μπορώ να πω, για μας με το Ολυμπιακό Βόλο, είναι το παιχνίδι που παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Τα ετοιμάζουμε και ετοιμάζουμε αυτή την εβδομάδα αυτό το παιχνίδι μαζί με το προπονητικό team. Τα παίρνουμε εντολές και να περιμένουμε το όσο πιο έτοιμοι αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ σημαντικό, όπως και ήταν το σημαντικό που κερδίσαμε εκτός με Εργοτέλης και που πήραμε ένα βαθμό με Απόλλων Σμύρνη. Αυτό μας έδωσε καλή ψυχολογία. Εντάξει, μετά από την ήττα το πέφτει λίγο ψυχολογία, αλλά τώρα θέλουμε να ξαναβρούμε τον δρόμο που είχαμε από την αρχή του πρωτάθλημα και νομίζω ότι έχουμε ποιότητα και δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό για καθένας να έχει κόσμο στο γήπεδο, όπως και για μένα, έτσι και στους συμπαίκτες μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κόσμο στο γήπεδο. Αυτό μας δίνει δυνατότητα, πιο πολύ δυνατότητα να παίξουμε και να δίνουμε παραπάνω από αυτά που μπορούμε και βέβαια να καλέσω τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο και να μας στηρίξει.